έγινε αυτό το, πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, από μια εξαιρετική ενέργεια του Άλβες και επίσης εξαιρετική ενέργεια από τον Τομάς, ο οποίος θα δείτε και στο κοντινό πλάνο. Αφήνει την μπάλα να περάσει για να έρθει ο Τέτε και με ψύχρεμο πλασέ να την στείλει στα δίχτυα του. Αν μην μπορούν να αντιδράσει, Βάλε. Ήταν η πρώτη επιθετική ουσιαστικά προσπάθεια της ΑΕΚ στον αγώνα στο 7ο λεπτό. Έτσι λοιπόν σημειώθηκε το 1-0. Βλέπουμε τον γκολ από όλες τις κάμερες της Citavision. Ο Ντασίλβα προσπάθησε να απειλήσει με αυτό το στημένο. Η μπάλα ωστόσο πέρασε έξω. Φτάσαμε στο 21ο λεπτό. Βλέπετε ότι την στιγμή που γίνεται η σέντρα ήταν σε θέση offside ο Άλβες, όπως είπαμε στη ζωντανή μετάδοση. Όμως παίζει την μπάλα ηθελημένα ο παίκτης του Απόλλωνα και στην συνέχεια έρχεται ο Άλβες να σκοράρει. Και να αφήσει και πάλι εκτεθειμένη την άμυνα του Απόλλωνα. Δύο παίκτες ήταν κοντά του, όμως κανείς δεν τον έκλεισε. Έτσι σημειώθηκε στο 21ο λεπτό το 2-1. Ένα σούτ από τον Ζωάο Πέδρο. Ο Τέτε έφυγε από κανονική θέση. Πέρασε απέναντι, ήρθε ο Τρισκός και από πολύ κοντά να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα. Ακόμα μια αποτελεσματική και υποδειγματική, αν θέλετε, επίθεση της ΑΕΚ. Με τον Τέτε να σταματά άψογα την μπάλα και να περνά απέναντι εκεί όπου ο Τρισκόσκι, χωρίς αντίπαλο, εντελώς μόνος, βλέπετε, από το ύψος της μικρής περιοχής, πέτυχε τον γκολ. Και παρηγύρισε με τον τρόπο που βλέπετε. Μια αντεπίθεση της ΑΕΚ που δείχνει, αν θέλετε, και τα πολλά αμυντικά προβλήματα του Απόλλωνα. Είναι η μοναδική τελική προσπάθεια που δεν κατέληξε σε γκολ. Αυτό είναι το γκολ του Απόλλωνα. Κόντρα πάνω στον Στογιάνοβιτς, ο Ζωάο Πέδρο αξιοποιεί το γεγονός ότι ήταν εντελώς μόνος και νικά τον Τόνιο. Εκεί λοιπόν που φάνηκε ότι το παιχνίδι θα έπαιρνε έτσι, θα αποκτούσε μάλλον μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ότι ο Απόλλων θα διεκδικούσε και δεύτερο γκολ πριν να πάει στα αποδυτήρια. Η ΑΕΚ με δύο ακόμα επιθέσεις έφτασε σε αυτό το εντυπωσιακό 5-1. Θα δούμε τα γκολ. Πρώτα στο 34ο λεπτό και πάλι ο Τέτε φεύγει πίσω από την άμυνα και έγινε και αυτό με το αυτόν γκολ από τον Φρέιρε. Από την ενέργεια του Τέτε. Ποιος έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που θα μπορούσε να συμβεί και αυτό που συνέβηκε, ενώ πιο πίσω ήταν ο Τρισκόσκι. Ο Άλβες τον Λαρένα και εδώ τον γκολ. Το 5ο, δυνατό σουτ από τον Γιώργο Λαρένα.